Γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο. Αλλά και το εξωτερικό μας από τον ένα και μοναδικό μας δορυφόρο που μας βλέπετε. Εκπομπή μου πεις και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Κυριακή, σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα όμως είμαστε από την Καβάλα. Όπως και χτες, όπως και αύριο. Ήθελα να σου πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη και πάρα πολύ χαρούμενη τελικά. Γιατί τελικά, επειδή σε έχω φέρει στο Λούσι. Ναι, επειδή μου έχει φέρει στο Λούσι και επειδή μου έχει φέρει γενικά στην Καβάλα. Γιατί ξέρει πόσο πολύ το ήθελα να έρθω εδώ. Κι εγώ δεν πραγματοποιώ, δεν είμαι το κάνω. Ναι, αλλά εσύ έχει. Εγώ δεν έχω έρθει ποτέ και σε παρακαλώ όλο το χειμώνα να με φέρει. Και εγώ γι' αυτό σε έφερα. Άλλωστε, νομίζω ότι όταν κάποιος θέλει, ας πούμε, να φάει πάρα πολύ ένα γλυκό και δεν τον αφήνεις μία μέρα. Πρέπει δεν τον αφήνεις μία. Αυτό. Κάνεις ναι, έτσι να δίνεται. Όπως μου λέει εμένα, θα πάμε Καβάλα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν πηγαίναμε. Θα πάμε το άλλο, δεν πηγαίναμε. Θα πάμε το άλλο, μετά άφησε ένα τετράμινο. Έτσι. Ναι, πέρασε. Και μου λέει, φούντωσε όλο αυτό. Μην κανονίσει τίποτα. Πάμε πρωί, θάσο λέω. Θα πάμε και θάσο το πρωί. Πάμε Καβάλα. Να πούμε ότι και σήμερα ο τόπος διαμονής μας είναι η Καβάλα αλλά και το ξενοδοχείο, το πολυτελέστατο, το οποίο μας φιλοξενεί, και ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στην Καβάλα, το Λούσι, πλήρες ανακαινισμένο και νομίζω ότι ένα ξενοδοχείο που έχει τα πάντα πλέον. Και άλλωστε δεν θα μπορούσαμε να μην περάσουμε και εμείς από εδώ. Καλά, διότι είναι μια πολύ καλή στάση, αν θέλεις να έχεις μια πολύ καλή άνετη και σίγουρη φιλοξενία. Να στείλουμε τα φιλιά μας σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στις Κυκλάδες, θα είμαστε με πολύ πολύ αγάπη κοντά σας στην Άξο και στην Βάρο. Και βεβαίως μετά τις 15 του μήνα στη Ρόδο και τελειώνουμε με την Κρήτη, την πανέμορφη Κρήτη που αγαπάμε. Ηράκλειο, Χερσόνησο, Ρέθυμνο και Χανιά. Θέλω επίσης να πω ότι φιλάκια πολλά στη Μαρία από τα Χανιά, ναι, φιλάκια πολλά. Μας βλέπει παρέα με τον Χρήστο. Με τον Χρήστο, μπράβο. Πες το Μαρία. Μαρία και Χρήστο, φιλιά πολλά. Να πω ότι για εσάς που μας στέλνετε μηνύματα στο email που είναι... Μη μου πεις papaki@yahoo.com. Και μας καλείτε στα Γιάννενα, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος. Αυτά τα τελευταία τα διάβασα. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα tour. Να πω ότι θα έρθουμε και σε περιοχές, αν το θέλεις, πόλεις της Ελλάδας, που ενδείκνεται πιο πολύ για το χειμώνα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει ούτε στο χειμώνα να μην έρθουμε στην Αλεξανδρούπολη. Πιστεύω είναι και μην... χειμώνα, έτσι. Καταπληκτικά περνάνε, είναι καταπληκτικά. Θέλω να πω, Αλέξανδρος Πετρίδης Α και Β στο Facebook και Μανώλα Σπανού Β για τα δικά σας μηνύματα, δικά σας email. Βέβαια, χτες γνωρίσαμε έτσι το Δήμο Φιλίππων, σου άρεσε, είναι καταπληκτικό. Ναι, πάρα πολύ. Σου έκανα και τη λασπροθεραπεία. Και ο Δήμαρχος πολύ καλός και όλα αυτά που μας είπε, που μας ανέλησε για τη λασπροθεραπεία. Mm-hmm, και όχι μόνο. Πήραμε και λίγο λάσπη μαζί. Γι' αυτό η Μανώλα δεν ήθελε όμως αυτό να το κάνει on camera, αλλά την περιποιήθηκα εγώ όταν γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Και σήμερα λάμπει. Και μια και σήμερα. Έλαμπε, είπα ότι πρέπει να έχω ένα λαμπερό καλεσμένο. Ναι, γιατί δεν σήμερα... γίνεται, δηλαδή τόση προετοιμασία. Λάσπη το βράδυ, ντους με αφρόλουτρα, κομμωτήρια, μακιγιάζ, ρούχα από εδώ και από εκεί. Έπρεπε να έχω ένα. Θα έχουμε έναν άνθρωπο που αγαπάτε πάρα πολύ, που σε αυτή την εκπομπή είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά, δεν θυμάμαι που εμφανίζεται. Και που πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε φορά έχει να σου πει πολλά πράγματα. Και μάλιστα ένας άνθρωπος που, αφού τον καλησπερίσουμε, έχω και μία σημαντική ερώτηση με την οποία θα ξεκινήσω. Το ξέρω και κάτι άλλο. Τι? Ότι από ό,τι άκουσα, αν δεν κάνω λάθος βέβαια, ναι, ότι πριν πάρει τη θέση που έχει, ναι, είχε ανακοινώσει την εκπομπή σου. Γιατί όχι, δεν στην εκπομπή το είχε ανακοινώσει την ίδια στιγμή ότι μπορεί να αφήσει τη θέση για, κάτι με τη για να ασχοληθεί με την Βουλή. Για να δούμε τελικά έτσι. Τι εγώ του είχα πει ότι ο κόσμος δεν θα τον αφήσει. Ναι. Γι' αυτό ρε, το έχουμε αφήσει να έχει. Θα δούμε, θα το συζητήσουμε. Γιατί το έχω χάσει λίγο το επεισόδιο με τόσα γυρίσματα. Θέλω να πω ότι ο νομάρχης Καβάλας, ο κύριος Καλιουτζής Θεόδωρος, είναι εδώ κοντά μας για άλλη μια φορά. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην όμορφη Καβάλα. Καλώς σας βρήκα. Και δεν υπάρχει ούτε να συναχθούμε και να φύγουμε χωρίς να μιλήσουμε με εσάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ έχω ακούσει τόσο όμορφα λόγια από τον Αλέξανδρο για εσάς και τώρα που σας γνωρίζω. Γνώρισα έστω και αυτά τα 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή, είμαι καταενθουσιασμένη. Είναι ένα άνθρωπο καταπληκτικό. Θέλω να πω. Πολύ καταπληκτικό, πολύ καλό και αμέσω με τον συνάνθρωπό του τον κάνει και νιώθει πάρα πολύ άνετα. Παρόλο αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν ομάρχη να το κάνει. Mm-hmm. Μου βάζετε πολύ ψηλά τον πύχη με το καλωσόρισε στην εκπομπή. Καλώ ήρθατε εσεί. Ευχαριστούμε. Σε ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο για την Καβάλα ή Μαστολίδη. Ένα ξενοδοχείο που συνδυάζει και την αστικότητα, είναι και αστικό ξενοδοχείο, δηλαδή και χειμερινό και πόλης ξενοδοχείο, είναι όμως και παραθαλάσσιο ξενοδοχείο. Βέβαια. Αμμουδιά από τρεις πλευρές. Ένα ξενοδοχείο για το οποίο είμαστε περήφανοι εδώ στην Καβάλα και το περιμέναμε
πραγματικά να ολοκληρώσει την ανακαίνιση. Άλλωστε και από την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, ήμασταν στην ανακαίνιση και λέγαμε πότε θα τελειώσει το Λούς και πότε θα τελειώσει. Θέλω βέβαια να πω ότι πραγματικά εμείς τα λέμε περίπου δύο φορές το χρόνο, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα. Την τελευταία φορά. Όχι, τα λέμε περισσότερες, αλλά δεν είναι μόνο σας ακούμε. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Την τελευταία φορά μου είχες πει το εξής, ότι εγώ είχα ευχηθεί για πάρα πολλά χρόνια να είσαι σε αυτή τη θέση, γιατί ο κόσμος ξέρω πολύ καλά ότι σε αγαπάει και σε στηρίζει και δύσκολα θα σε αφήσει, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει δώσει ψυχή και σώματι για την ομαρχία και αυτό το δείχνεις με τα έργα σου, γιατί οι νομάρχες και οι πολιτικοί γενικότερα, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, μιλάνε με τα έργα κυρίως. Και αυτοί που λένε πολλά και δεν έχουν έργα, κάποια στιγμή ο κόσμος το καταλαβαίνει, γιατί ο κόσμος πια έχει αγριωθεί, το βλέπεις με όλα αυτά και δεν πιστεύει και κανέναν. Άρα, εσένα για να σε πιστεύει τόσα χρόνια και να σε ακολουθεί, πάει να πει ότι κάνεις θαύματα. Όμως, μου είχες πει ότι ίσως και να μην είμαι, γιατί κάτι είχα ακούσει για υποψήφιο βουλευτή, κάτι είχαμε πει πρώτη φορά σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να μου πεις πού βρισκόμαστε. Θα σκάσω αν δεν το ρωτούσα, η πρώτη με ερώτηση. Πού βρισκόμαστε. Ψυχολογικά προετοιμάστηκα για άλλη είδους εκπομπή. Ναι, εσείς θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα, θα τα αλλάξουμε και στα δύσκολα με την αρχή. Αγαπώ αυτό που κάνω, το λατρεύω καθημερινά και το πρωί ξυπνάω κάθε μέρα χαρούμενος και πηγαίνω στο γραφείο μου χαρούμενος και μέχρι το τελευταίο λεπτό που είμαι στο γραφείο και το πρωί και το απόγευμα η ζωντάνια που υπάρχει, η συνεχής δράση, η αναλλαγή των θεμάτων, τα πολλά ενδιαφέροντα μου κρατούν πάρα πολύ ψηλά το αυτοδιοικητικό αίσθητο, το δημιουργικό αίσθητο. Mm-hmm. Όμως υπάρχει μια εκτίμηση, μια θεωρητική προσέγγιση που λέει ότι τα χρόνια είναι αρκετά ώστε να ολοκληρώνουν κάποιον κύκλο και να σας πω ότι αν έλεγα ότι με την ολοκλήρωση αυτής της θητείας μου δεν θα ασχοληθώ πλέον με την πολιτική ή δεν θα κάνω τίποτα, κανείς δεν θα με πίστευε. Επομένως δεν μπορώ να το πω. Και αλήθεια να ήταν, δεν λέγεται. Και αυτό που ακούμε από τον κόσμο όλων είναι ένας μονόδρομος. Άντε και εκεί. Εδώ σε είδαμε, σε γνωρίσαμε, σε καταξιώθηκες και μου έλεγε ένας φίλος μου, μάλιστα βουλευτής, μου έλεγε σαν ανέκδοτα το συζήτησα κάποια φορά, πώς βλέπεις το ένα, το άλλο, μου έλεγε νομάρχης είναι καλύτερα, γιατί δημιουργείς και αν είσαι πετυχημένος και ξέρεις καλά το χώρο, κάτι που μπορώ να αποδεχτώ και να παραδεχτώ ότι πλέον το γνωρίζω, γιατί είμαι 10 χρόνια σύμβουλος και 12 χρόνια νομάρχης. 12 χρόνια. Είναι πάρα πολλά χρόνια, ώστε να κατανοώ καλά, πολύ καλά τις λειτουργίες και να αξιοποιώ τις ευκαιρίες. Μου λέει, να σου πω ένα ανέκδοτο. Στο χωριό μου λέει, κάποτε παίζαμε χαρτιά και ήρθε μια είδηση ότι ο Κώστας ο φίλος μας πήγε με μια ομάδα στην κορυφή του Everest. Και όλοι ενθουσιαστήκαμε, όταν ήρθε στο χωριό τον καλωσορίσαμε. Κάναμε γλέντι, το πανηγύρισε το χωριό ότι ο Ριβάτης έφτασε στην κορυφή του Everest με μια διεθνή ομάδα ορειβατών. Μετά 4 χρόνια ξαναπήγε στο Everest. Όταν ήρθε η είδηση στο καφενείο, όλοι πάλι, μπράβο, δεν ήταν τυχαίο την πρώτη φορά. Συγχαρητήρια, δεν κάναμε βέβαια λέει τα γλέντια που κάναμε την πρώτη φορά. Τον καλωσορίσαμε θερμά. Ποιο να μάλλον. Κάποια φορά λέει ο ίδιος, επειδή είδε τη δόξα την πρώτη και τη δεύτερη φορά, ξαναπήγε και τρίτη. Όταν ήρθε ήδη στο καφενείο, εκεί που παίζαμε χαρτιά, είπαμε όλοι ναι, μπράβο. Α, μπράβο. Και συνεχίσαμε το καφενείο. Γιατί πλέον το είχατε συνειδητοποιήσει αυτό. Το 2006, πάρα πολλοί κόσμος έλεγε μην είναι ακόμα μια τετραετία νομάρχης. Λες και δεν ήταν με εκλογές και ήταν με διορισμό. Τόσο σίγουρο θεωρούσαν ότι αν ξανά είμαι, θα ξανά εκλεγώ. Γιατί έχεις να κάνεις και άλλα πράγματα και πρέπει να μείνεις. Τώρα οι περισσότεροι μου εύχονται και μου δηλώνουν ότι θα με υποστηρίξουν σε κάτι διαφορετικό.